πείτε μας κι εσείς, έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει εργασίες για τα αντιπλημμυρικά και σε τι βαθμό? Όπως είπαμε και χτες, οι εργασίες για τα αντιπλημμυρικά ξεκίνησαν πρακτικά κατά τις 20 Αυγούστου. Ναι. Με ένα πολύ μεγάλο στόλο μηχανημάτων σε όλα τα χωριά. Είναι γρήγορες εργασίες, βέβαια. Δεν υπήρχε ο χρόνος να γίνουν οι μελέτες. Αυτά γίνονται ταυτόχρονα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο στρατηγική προστασία. Mm-hmm. Για να το πούμε απλά, λέτε για τα κορμοδέματα, ναι, που γίνονται στις καμένες περιοχές. Λέω για τα εξής δύο πράγματα. Ωραία. Για τις παιδινές κήτες δουλεύει η περιφέρεια και κάνει καθαρισμούς διανοίξεις ρεμάτων. Και στις ορεινές κήτες και γενικά στο βουνό δουλεύουν τα δασαρχεία για τα κορμοδέματα και τα κορμοφράγματα. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει αυτά, κύριε Περιφερειάρχα? Τα ρέματα κατ' ουσίαν είχαν καθαριστεί. Οπωσδήποτε χρειάζονται και πιο στρατηγικά αντιπλημμυρικά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τα περιμένουμε θέλει να ενταχθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα υλοποιηθούν. Αλλά αυτά που είναι να γίνουν πάρα πολύ άμεσα δουλεύονται εδώ και πολύ καιρό. Στο βουνό είμαστε λίγο πιο πίσω, γιατί τα δασαρχεία έπρεπε να κάνουν πρώτα κάποιες μελέτες για τα κορμοδέματα και γενικά την αντιδιαβροτική προστασία. Ωστόσο και εκεί γίνεται μια προσπάθεια. Σας ρωτάμε για το ποσοστό, πάντα, γιατί είχαμε νωρίτερα στη σύνδεσή μας τον Δήμαρχο Μαντωδίου και μας είπε ότι έχει γίνει 10%. Ξεκίνησαν πιο αργά τα δασαρχεία, είναι σαφές αυτό. Άρα επιβεβαιώνεται το ότι έχει γίνει σε 10%. Δεν είναι εύκολο να σου πω αν είναι 10 ή αν είναι 5-15. Πάντως η δουλειά πάνω στο βουνό είναι ακόμη στην αρχή της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει καθυστέρηση για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς? Υπάρχουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία ή απλά τόσος χρόνος χρειάζεται? Είναι από τη φύση της μια δουλειά η οποία πρέπει να έχει μια στοιχειώδη, μια αποτυπώδη μελέτη για να ξεκινήσει. Έγινε αυτή η μελέτη για περίπου ένα μήνα και μετά ξεκίνησαν να δουλεύουν. 20 Αυγούστου ξεκίνησε η μελέτη. 20 Αυγούστου ξεκίνησε η περιφέρεια τους καθαρισμούς των ρεμάτων. Αυτό είναι άλλο. Μας είπατε ότι εκεί καθάρισατε τα ρέματα, κάνατε και σε κάποια διαπλάτηση, το προχωρήσατε, ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί, μας λέτε. Η έρευνα από τα δασαρχεία για τα κορμοδέματα για να προχωρήσει στις καμένες περιοχές η αντιπλημμυρική προστασία, πότε ξεκίνησε και πότε άρχισαν να μπαίνουν τα πρώτα κορμοδέματα? Οι μελέτες ξεκίνησαν αμέσως μετά τη φωτιά, εξ όσων πληροφορούμαστε. Ωστόσο, η δουλειά ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Γιατί, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί έπρεπε να προηγηθεί η μελέτη. Βέβαια, όλα αυτά καλύτερα να τα πείτε. Θα τα πούμε και αλλού, αλλά για να μας λέτε ότι χρειάστηκε 1,5 μήνας να γίνουν μελέτες και 5 εβδομάδες κάναν τα. Θα τα πούμε και αλλού. Δεν θα πάρουμε μόνο από εκείνον. Αυτό εννοώ, Γιάννη μου, προφανώς. Όχι, ο κύριος Περιφερειάρχης. Ένα λεπτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει, κύριε Περιφερειάρχα. Γιατί άργησε να γίνει. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Δεν έχω καταλάβει. Δίνετε μια εικόνα λίγο ασαφή. Γι' αυτό επιμένουμε, να δούμε σε ποια κατάσταση είναι, αν πρέπει να τα πούμε και αλλού, όπως λέτε, να μας πείτε πού αλλού να τα πούμε. Όχι. Με μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά βοηθήστε μας να καταλάβουμε και κυρίως να καταλάβουν και οι πολίτες τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Αν έχετε εμπόδια, αν... Από τα δασαρχεία καθυστέρησαν να σας δώσουν τις μελέτες για να προχωρήσετε. Ναι, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι τα δασαρχεία εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οπότε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες θα σας δώσουν από τις ίδιες διδασικές υπηρεσίες. Ναι. Εσείς, κύριε Σπανέ, που είστε Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, δεν κάνατε εγκλήσεις για ποιο λόγο καθυστερούν να γίνουν τα κορμοδέματα και ξεκίνησαν να μπαίνουν τα πρώτα πριν από 2 εβδομάδες, 1,5 μήνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές? Δεν ρωτήσατε γιατί αργούν? Είμαστε σε μια διαρκή επαφή και με τα 2 δασαρχεία. Ναι. Έχει να κάνει με τις μελέτες, αλλά αυτό που θέλω να πω, που είναι και το πιο σημαντικό, είναι το εξής. Από την πρώτη στιγμή, αλλά ακόμα και σε ανακοίνωσή μας την Παρασκευή, είπαμε την εξής απλή αλήθεια, ότι ξεκάθαρα σε ένα βαθμό υπάρχει και το στοιχείο του χρόνου. Δηλαδή, αν αυτή η πλημμύρα έχει γίνει
στις 20 Αυγούστου θα μας έβρισκε τελείως από ερωτήμα τους. Αν είχε γίνει ένα μήνα πιο μετά, θα ήταν όλο το σύστημα σε ένα ακόμη καλύτερο επίπεδο. Άρα λοιπόν το στόχος είναι κάθε μέρα να κατακτάμε ένα παραπάνω επίπεδο ασφάλειας, να πλησιάζουμε ένα βήμα πιο κοντά στην προστασία. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό το διάστημα κάνουμε τα γρήγορα, προσωρινά και άμεσα μέτρα. Δεν είναι και τόσο γρήγορα όταν μας λέτε ότι πριν 2 εβδομάδες ξεκίνησαν να μπαίνουν τα πρώτα κορμοδέματα στα καμένα. Νομίζω είμαι πολύ σαφής να μην λέμε τα ίδια. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι άμεσες ενέργειες. Και από τα δασαρχεία και από τους Δήμους και βέβαια από εμάς την Εδώ πάντως μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε ότι ίσως να έπρεπε η δουλειά να δοθεί άμεσα σε συνεταιρισμούς υλοτόμων προκειμένου να κάνουν τη δουλειά που ξέρουν. Εδώ μας λέτε ότι τα δασαρχεία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκεί πρέπει να αναζητήσουμε ενδεχομένως μια αιτία καθυστέρησης. Όχι, μα συνεταιρισμοί δουλεύουν. Ναι. Και δεν σας λέω που να αναζητήσετε την αιτία. Λέω ποιες φορές θα σας ενημερώσει με πιο εξειδικευμένο τρόπο πάνω στη δική του δουλειά. Προφανώς, κύριε Περιφερειάρχε, οι άνθρωποι λένε ότι θα έπρεπε ίσως να παρακαμφθεί λόγω του επίγοντος του πράγματος αυτή η διαδικασία γραφειοκρατική, οι μελέτες, τα δασαρχεία, να μπλεχτούμε όλοι μεταξύ μας και στο τέλος να μην γίνει δουλειά. Να σας πω και κάτι, όχι ως περιφερειάρχης, αλλά ως μηχανικός. Σε κάποια πράγματα μπορεί να δουλέψει χωρίς μελέτες, όπως στη δική μας, σε ένα κομμάτι της δικής μας δουλειάς που είναι καθαρισμοί των ρεμάτων. Σε κάποια πράγματα, αλλά η μελέτη δεν είναι μια κουραστική και άχρηστη γραφειοκρατία. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία, ώστε ακόμα και τα γρήγορα να τα κάνεις με ένα σωστό τρόπο.